καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τελετή μνήμης και τιμής του Δήμου Καλαμάτας για τους Έλληνες και Κύπριους πεσόντες και αγνοουμένους της Μεσσηνίας. Σήμερα είναι κοντά μας αυτή τη σεμνή τελετή άνθρωποι που πολέμησαν και ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους τιμώντας τον όρκο που είχαν δώσει στην πατρίδα. Ήρωες της απόκρουσης της εισβολής της Κύπρου το 1974, σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κύριος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, για το χαιρετισμό του. ...1974-2024. Μισός αιώνας πέρασε από την τραγωδία της Κύπρου και ακόμα οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, οι πρόσφυγες ψάχνουν να βρουν δικαίωση. Και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, αυτοί που αιματοκύλησαν το νησί της Αφροδίτης συνεχίζουν τις προκλήσεις. Αν κοιτάξουμε πίσω αυτά τα 50 χρόνια τουρκικής κατοχής, θα δούμε μόνο αίμα, πόνο, συντρίμμια και ανθρώπινη δυστυχία και ό,τι άλλο συνθέτει την κυπριακή τραγωδία θα την κρίσουμε. Θα δούμε 160.000 πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν να μην έχουν καν το δικαίωμα της επιστροφής. Θα δούμε επικισμό και εθνοκάθαρση με καταλήψεις των Περισσιών και ό,τι άλλο συνθέτει και προκλήσεις κατά της κυπριακής δημοκρατίας. Σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν εκεί στην Κύπρο. Διότι το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» ήταν και παραμένει επίκαιρο. Γιατί η μνήμη είναι όπλο. Όσο αυτή ζει στις καρδιές των Ελλήνων, όσο αυτή μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, πάντα θα υπάρχει ελπίδα. Είμαστε εδώ όμως για να τιμήσουμε και τους Μεσσήνιους, αξιωματικούς και στρατιώτες που ήταν εκεί και στάθηκαν στην πρώτη γραμμή, όπως μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έγινε λίγες εβδομάδες πριν. Πολύ συγκινητική. Η Ένωση της Κύπρου είναι ένα δίκαιο αίτημα και πρέπει να γίνει πράξη. Διότι η Κύπρος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Μια ευρωπαϊκή χώρα που υπάρχει εκεί ακόμα το τείχος της ντροπής. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τα άλλα νοιάζεται για τους λαούς της. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της Κύπρου. Σας ευχαριστώ. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Αγλατζιάς, κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου, για το χαιρετισμό του. Σεβαστό Ιεραδείο, αξιότιμοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Βουλής, φίλε Δήμαρχε, συγγενείς των πεσόντων και αγνοουμένων, αγαπητοί πολεμιστές, Ελληνίδες και Έλληνες. Ιερό καθήκον μας οδήγησε και φέτος εδώ στο Ιερό Πλατείας 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα για να τιμήσουμε το προσήκοντα σεβασμό τους ηρωικούς πεσόντες και αγνοούμενους που θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της βάρβαρης τουρκικής εισβολής το Μαύρο Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο. Με σήματα βαθύτατης ευγνωμοσύνης και απέραντης περηφάνειας επιστρέφουμε σήμερα νοητά πίσω στις δραματικές μέρες του 1974 και με δέος και σεβασμό στεκόμαστε μπροστά στις μορφές των ηρώων μας που με περίσσια αυταπάρνηση θυσίασαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν την ίδια τους τη ζωή. Συμπληρώνονται φέτος 50 ολόκληρα χρόνια. Μισός αιώνας από εκείνο το πικρό καλοκαίρι που άφησε το στίγμα του στις ψυχές όλων μας. Που σημάδεψε για πάντα με τον χειρότερο τρόπο την ιστορία της μικρής μας πατρίδας. 50 χρόνια θλίψης, αγωνίας, αγώνα και προσμονής. Τα τραγικά γεγονότα εκείνων των ημερών δεν μπορούν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Εξάλλου, βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες της κατοχής. Μετρούμε ακόμα πληγές. Τελούμε κηδείες ανευρεθέντων αγνοουμένων. Οι κατεχόμενοι ναοί μας μένουν αλειτουργητοί. Οι τάφοι των προγόνων μας βεβηλώνονται, η κατεχόμενη γη μας κατακλείζεται από κουβαλιτούς εκ Τουρκίας. Οι μανάδες, οι γυναίκες, οι συγγενείς των αγνοουμένων που μαρτυρικά κρατούσαν την ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, φεύγουν με τον καημό και οι θυσίες των ηρώων μας παραμένουν αδικαίωτες. Αδικαίωτες που παραμένουν 50 χρόνια μετά
και θυσίες των αδελφών μας από την Ρωμάνα Καλαμάτα, του αντιστράτηγου Νικόλαου Κατούντα, συνταγματάρχη Σωτήριου Σταύρου, αντισυνταγματάρχη Παύλου Κουρούπη, δεκανέα Θεοδόρου Μασούρα, τους έφεδρους αθυπασπιστές Ευάγγελο Ζαχαρέα, Παναγιώτη Λιόπουλο, Λάμπρο Νικητόπουλο, Ιωάννη Ξηδιά, Δημήτριος Κουρλή, Ανδρέα Σταθόπουλο και Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Κάποιοι θα επαναλάβουν το μωρό λαβέ του Λεωνίδα. Το πάντες αυτοπροαιρέτως αποθάνομεν του Παλαιολόγου. Το δεν σε ρώτησα πώς είναι εχθροί, αλλά που είναι του Κατούντα. Παρά την προδοσία, κάποιοι πεισματικά επιμένουν να φανούν συνεπείς με το ιστορικό συναπάντημα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για αυτούς που τις πρώτες ώρες της εισβολής βρήκαν το θάρρος με τον ισχνό και απαρχαιωμένο οπλισμό να προτάξουν την ελληνική ψυχή τους στην πανοπλία του κατακτητή. Για αυτούς που σε ακόμα ένα μαύρο σταθμό της ελληνικής ιστορίας επιβεβαίωσα ξανά το ρητό ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Αυτούς που υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους τις αξίες και τα ιδανικά ενός ολόκληρου έθνους. Ενός έθνους που οι πράξεις του έχουν αναγκάσει τον Γιάννη Ρίτσο να περιγράψει με γιγαντιαίους στίχους. Όλο σας αποχαιρετώ και ακόμα μένω. Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας, όταν υπάρχει κάποια διέξοδος. Όταν μπορείς να τον αποφύγεις και εσύ τον διαλέγεις σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους. Πιο πέρα από τις ανάγκες σου. Όποιον μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του, νικάει για το θάνατο. Και εσείς αθάνατοι. Εκφώνηση των Μεσσηνίων Πεσόντων. Συνταγματάρχης πεζικού Σταύρου Σωτήριος. Έφεδρος αντιπασπιστής Γιαννόπουλος Παναγιώτης. Έφεδρος αντιπασπιστής Γκούρος Δημήτριος. Έφεδρος αντιπασπιστής Μασούρας Θεόδωρος. Μεσσήνιοι αγνοούμενοι. Αντιστράτηγος Κουρούπης Παύλος. Αντιστράτηγος Κατούντας Νικόλαος. Έφεδρος αντιπασπιστής Ζαχαρέας Ευάγγελος. Έφεδρος αντιπασπιστής Ηλιόπουλος Παναγιώτης. Έφεδρος αντιπασπιστής Νικητόπουλος Λάμπρος. Έφεδρος αντιπασπιστής Ξηδιάς Ιωάννης. Έφεδρος αντιπασπιστής Σκουρλής Δημήτριος. Έφεδρος αντιπασπιστής Σταθόπουλος Ανδρέας. Κατάθεση στεφάνων. Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κύριος Ευστάθιος Σταθόπουλος. Ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Μεσσηνίας, κύριος Μίλτος Χρυσομάλης. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κύριος Δημήτριος Πτωχός. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κύριος Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου.
ο εκπρόσωπος του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο μορφωτικός σύμβουλος πρεσβείας της Κύπρου, κύριος Λούκας Ξενοφώτας. Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Καλαμάτας, Συνταγματάρχης Λιβερέας Δημήτριος. Ο εκπρόσωπος των οικογενειών των Πεσότων, κύριος Μυρνής Γεώργιος, σύζυγος κυρίας Αντωνίκη Σταύρου, κόρη του Πεσότα ήρωα συνταγματάρχη Σταύρου Σωτηρίου. Η κυρία Σταυρούλα Κατούντα, σύζυγος του αγνοωμένου ήρωα αντιστρατήγου Κατούντα Νικολάου. Ο εκπρόσωπος των πολεμιστών της Κύπρου από τη Μεσσηνία, κύριος Παναγιωτακόπουλος Αντήριος. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Κομμάντος 74, κύριος Ιωάννης Δρίτσας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Μεσσηνίας, ο πενταδάκτυλος, κυρία Χατζησοφυρίου Ευθυμία. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ομού Μεσσηνίας, κύριος Ουσέας Σταύρος. Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων και πρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μεσσηνίας, Παγιακάκος Νικόλαος. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων.
άκρουση εθνικού ύμνου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η τελετή μνήμης και τιμής του Δήμου Καλαμάτας για τους Έλληνες και Κύπρους πεσότες και αγνοωμένους Μεσσηνίας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα ακολουθήσει κέρασμα από το Δήμο Καλαμάτας στο καφέ Απαλού, στην οδό Αριστομένους.